Η συγκήτριά μας έθεσε τους λόγους που δεν ψηφίζουμε τη Συμφωνία Μαρόκου-Ελλάδος, δεν κυρώνουμε τη Συμφωνία αυτή. Και οι λόγοι είναι ότι αυτή ικανοποιεί ανάγκες αξιώσεις των εφοπλιστών, είναι ενάντια στους ναυτεργάτες, με όλες αυτές τις πλευρές που ανέπτυξε εισηγητικά. Για τα θέματα τώρα που μπήκαν σε σχέση με τις εξελίξεις στην περιοχή και ιδιαίτερα με το θέμα των ΑΟΣ. Το ΚΚΕ πριν από λίγες μέρες αναφέρθηκε στη συμφωνία για τη χάραξη θαλάσσιων ζωνών μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας με βάση τους ισχυρισμούς, τις ανακοινώσεις μάλλον των Υπουργών Εξωτερικών. Είπαμε ότι δεν χωράει πανηγυρισμούς αυτή η συμφωνία. Και είπαμε ότι πρόκειται για μια συμφωνία που υπηρετεί τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων των δύο κρατών μελών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εμπλέκονται σε όλους αυτούς τους συμπεριλαμβανιστικούς ανταγωνισμούς, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη με οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής. Επίσης, λέμε ότι δεν είναι η ιστορική ημέρα αυτή, όπως είπαν. Δεν παίρνουν υπόψη τους όλοι αυτοί που μιλούν για ιστορική ημέρα ότι η υιοθέτηση της Φαλακρουπίδας ανάμεσα στις δύο χώρες το 1977 δεν υπηρέτησε τα λαϊκά συμφέροντα και δεν αποσόβησε την όχηση των προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ το ίδιο ισχύει για την υιοθέτηση της ΑΟΣ ανάμεσα στην Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και το Λίβανο. Οι ισχυρισμοί επίσης ότι με τη Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας εξουδερώνονται τα νομικά και πολιτικά επιχειρήματα που αξιοποιεί σήμερα η τουρκική ηγεσία στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της επιθετικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι υπερφιαλοί, υποβαθμίζουν τις ανησυχητικές και επικίνδυνες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική. Το ΚΚΕ έχει υποστηρίξει από καιρό πριν πως η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και το δικαίωμα των νησιών σε Φαλακρουπίδα και ΑΟΣ απορρέει από τη Διεθνή Σύμβαση και το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και έχει καταδικάσει την απαράδεκτη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης αλλά και την αδειοδότηση της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Τουρκίας για έρευνες στην ελληνική Φαλακρουπίδα που καταστηγεί δικαιώματα των ελληνικών νησιών. Όμως για το θέμα της Αιγύπτου, η μεθόδευση της Αιγύπτου να αμφισβητήσει τα όρια της ΑΟΣ ανάμεσα στην ίδια και στην Κύπρο προσβάλλει επί της ουσίας και τη συμφωνία ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ. Η προσπάθεια της Αιγύπτου να ακυρώσει τη συμφωνία που υπέγραψε το 2003 με την Κύπρο για την ΑΟΣ και να μπάσει την Τουρκία σαν τρίτο μέρος στο παιχνίδι μιας νέας συμφωνίας ισοδυναμεί με αποδοχή των τούρκικων αξιώσεων σε βάρος της Φαλακρουπίδας και της ΑΟΣ του Καστελόριζου και αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Αν αυτά προχωρήσουν, ανοίγει ο δρόμος για συνολικότερες ανακατατάξεις σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια σύνορα στην περιοχή και τον καθορισμό των ΑΟΣ μεταξύ όμορων κρατών, καθένα από τα οποία διαμορφώνει βέβαια συμμαχίες ανάλογα με τα ιδιαίτερα συμφέροντα της δικής του αστικής τάξης και βεβαίως των συμμάχων της και των συμφερόντων της. Σαν αποτέλεσμα, οι ανταγωνισμοί στην περιοχή για τις πηγές και τους δρόμους ενέργειας οξύνονται και αυτό άλλωστε φανερώνει και ομολογεί από την πλευρά της Αιγύπτου ότι η αμφισβήτηση των ορίων της ΑΟΣ με την Κύπρο γίνεται επειδή με τον επαναπροσδιορισμό η Αίγυπτος φιλοδοξεί να αποσπάσει περιοχές με πλούσια ενεργειακά κοιτάσματα που τώρα βρίσκονται σε κυπριακή, ισραηλινή, ακόμα και σε ελληνική ΑΟΣ όπως γράφουν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτή είναι μια πλευρά του θέματος. Η άλλη έχει να κάνει με τους αγωγούς ενέργειας και τη διάσταση που δίνουν άλλες πηγές σε σχέση με την πρωτοβουλία της Αιγύπτου να ασκήσει πίεση στην Κύπρο για τα όρια των μεταξύ τους ΑΟΣ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει εκτίμηση ότι η στάση της Αιγύπτου συνδέεται άμεσα με τις πιέσεις της Τρόικας προς την κυβέρνηση της Κύπρου να ακυρώσει τα σχέδια για την κατασκευή τερματικού σταθμού στο νησί όπου θα αποθηκεύεται το φυσικό αέριο από την κυπριακά κοιτάσματα προκειμένου αυτό να προωθείται στον αγωγό Nabucco West σε ανταγωνισμό με τον TAP που έχει
γίνει στην περιοχή. Αυτό είναι μια κατάσταση σύνθετη. Οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις αυξάνονται στην περιοχή. Γι' αυτό και λέμε ότι κύρια θα πρέπει η χώρα μας να απαιτήσει με βάση το δίκαιο της θάλασσας να ορίσει τα θαλάσσια σύνορα και την ΑΟΣ στην περιοχή.